Ωχ, εκείνη τώρα θα μας πει λίγα λόγια για το επόμενο και τελευταίο τραγούδι, El Pueblo Unido, και τις συνθήκες που γράφτηκε στη Χιλή. Γεια σας. Με αυτό το κείμενο γράφτηκε στα ισπανικά, το μεταφράσαμε γρήγορα στα αγγλικά και τώρα θα είναι μεταφρασμένο πάλι και στα ελληνικά, οπότε νομίζω το νόημα δεν θα γραφτεί, είμαι σίγουρος ότι κάτι θα πέρασουμε εδώ. For more than 2 years, the socialist project of the Unidad Popular, led by the democratically elected president Salvador Allende, took root in the Chile of 1973, opening up new possibilities never dreamed of for the simple people, the workers, for women and students of that corner of the world. Για πάνω από 2 χρόνια, το κοινωνικό πρόγραμμα του Unidad Popular, το οποίο καθοδηγείται από τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αγέντε, έβγαλε ρίζες στη Χιλή στο 1973 και άνοιξε καινούριες δυνατότητες για τους καταπιεσμένους, για τους απλούς ανθρώπους, για τους καθημερινούς ανθρώπους, για τους εργάτες, για τις γυναίκες και τους φοιτητές που δεν μπορούσαν να ονειρευτούν μέχρι εκείνη τη στιγμή σε αυτή τη χώρα. It is in this defiant and hopeful context that El Pueblo Unido Jamás Será Vencido was born, a hymn written for the Unidad Popular and that will be heard for the first time in the Alameda, which is one of the most important avenues of the Chilean capital, through the voice of the band Quilapayún, and where the people of Chile learn what will be to this day one of the most important protest songs due to its international reach and its permanence in time for Chile. Είναι σε αυτό το αντιστασιακό και το πολλά υποσχόμενο πλαίσιο, ιστορικό πλαίσιο, που το El Pueblo Unidad γεννήθηκε. Ένας ύμνος γραμμένος για το Unidad Popular, για το κίνημα αυτό, και ο οποίος θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Αλαμίντα, μία από τις πιο σημαντικές λεωφόρους της χιλιανής πρωτεύουσας, του Σαντιάγκο δηλαδή, μέσα από την φωνή του Κουλεγιαπάν, και όπου οι άνθρωποι της Χιλής έμαθαν τι θα είναι μέχρι αυτή τη μέρα ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια διαμαρτυρίας λόγω της διεθνούς του απήχησης και το ότι έχει παραμείνει τόσο δημοφιλές ακόμα μέχρι και σήμερα. I would like to share with you 3 very short moments of El Pueblo Unido that are in my memory as someone that grew up in that faraway land. Θα ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας 3 μοναδικές στιγμές του El Pueblo Unidad και οι οποίες έχουν μείνει στη μνήμη μου ως ενός ατόμου ο οποίος μεγάλωσα σε αυτήν την πολύ μακρινή χώρα. Moment one. To this day, I haven't completely memorized the lyrics of the song, but as a kid, every time we heard it, we knew there was going to be a part of the song where people scream with their fists up, and then the whole vibe in the school, or at the meetings, or in the street, it was going to change from then on. Μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει να απομνημονεύσω τους στίχους, αλλά ως μικρό παιδί, κάθε φορά που το άκουγα, εγώ και οι φίλοι μου ξέραμε ότι αυτό επρόκειτο να είναι μέρος, θα υπάρχει ένα μέρος στο τραγούδι όπου οι άνθρωποι ξεφωνίζουν, ουρλιάζουν και σηκώνουν ψηλά τις τεντωμένες γροθιές τους. Και έτσι όλη αυτή η ατμόσφαιρα στο σχολείο ή σε οποιαδήποτε συνάντηση ή ακόμα και στο δρόμο επρόκειτο να αλλάξει από εκεί και πέρα. Moment 2. In the context of the social outbreak of October 2019 in Chile, Pablo and his friends were going by bus to Plaza Dignidad, the zero point of the demonstrations in Santiago by then. From the phone of one of them, El Pueblo Unido begins to sound, and they begin to sing and hum little by little. The people in the next seats look at them and also follow the song with their voices, and so, quickly, all the bus passengers spontaneously join in singing, louder and louder, preparing their spirits to take to the streets where they would meet hundreds of thousands of people. Στο πλαίσιο του κοινωνικού ξεσπάσματος τον Οκτώβριο του 2019 στη Χιλή, ο Πάμπλο και οι φίλοι του
πήγαιναν με το λεωφορείο στην Plaza Dignidad, το σημείο όπου σχεδόν όλες οι διαδηλώσεις στο Σαντιάγκο πραγματοποιούνται. Από το τηλέφωνο ενός από αυτούς, το El Pueblo Unido, αρχίζει να ακούγεται και αρχίζουν να τραγουδάνε και να το σιγοτραγουδάνε λίγο-λίγο. Οι άνθρωποι στις επόμενες θέσεις, δίπλα τους, αρχίζουν και αυτοί και ακολουθούν το τραγούδι, αρχίζουν και αυτοί να τραγουδάνε, ακούγονται οι φωνές τους και τόσο γρήγορα όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου, αυθόρμητα, αρχίζουν να τραγουδάνε και αυτοί όλο και πιο δυνατά και προετοιμάζουν την ορμή τους, το πνεύμα τους, ώστε να, όταν βγουν να πάνε στους δρόμους όπου θα συναντήσουν σύντομα εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων. Moment 3. Less than 2 months later, in December, we were the ones who were now going to Plaza Dignidad, newly arrived in Chile from Greece. We were going to listen to the band Inti Illimani, who would surely sing El Pueblo Unido. It is estimated that approximately 500,000 people gathered that day. We got as close as we could to the stage located where the Alameda ends or begins. Inti Illimani began to sing, or so we thought, because some people around us did. Despite the enormous amplification, we couldn't hear them because everywhere there were other bands, other songs, other rhythms. The stage was the street. Inti Illimani were just one more of us. And the people of Chile, or rather, the peoples of Chile, were united in resistance and struggle. A promise that is still standing, as some of the slogans there say, until dignity becomes a habit. Λιγότερο από 2 μήνες αργότερα, το Δεκέμβριο, εμείς ήμασταν αυτοί που πηγαίναμε στην Plaza Dignidad, στην πλατεία Dignidad, και είχαμε φτάσει στη Χιλή από την Ελλάδα. Επρόκειτο να ακούσουμε τους Inti Illimani, η οποία είναι μια γνωστή μπάντα της Χιλής και οι οποίοι σίγουρα θα τραγουδούσαν το El Pueblo Unido. Υπολογίζεται ότι περίπου 500,000 άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί εκείνη τη μέρα. Εμείς πλησιάσαμε όσο πιο κοντά μπορούσαμε στη σκηνή, η οποία βρισκόταν εκεί που τελειώνει η Αλαμίντα ή ίσως ξεκινάει. Οι Inti Illimani αρχίζουν να τραγουδούν ή μάλλον έτσι νομίσαμε, ή ίσως έτσι να νομίσαμε, επειδή κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να τραγουδούν αυτοί. Παρά την τεράστια... τη μεγάλη ενίσχυση που υπήρχε εκεί στα ηχεία, δεν μπορούσαμε να τους ακούσουμε, επειδή παντού υπήρχαν άλλες μπάντες, άλλα τραγούδια, άλλοι ρυθμοί. Η σκηνή ήταν ο δρόμος. Η Inti Illimani ήταν απλά μια άλλη μπάντα εκτός από εμάς και οι άνθρωποι της Χιλής, ή μάλλον οι λαοί της Χιλής, ήταν ενωμένοι στην αντίσταση και στην πάλη. Μια υπόσχεση που ακόμα στέκεται, μιας και ένα από τα σλόγαν εκεί υπάρχει μες στο τραγούδι που λέει «Μέχρι η αξιοπρέπεια να γίνει συνήθεια». El Pueblo Unido is ours. It is yours. It belongs to everyone. It is a hymn of the people, for the people, and has been kept alive since 1973 through the voices of the resistance. And today, in Lesbos, it is updated and takes shape once again from the voices of those of us who are here, until dignity becomes a habit. Το El Pueblo Unidad είναι δικό μας, είναι δικό σας, ανήκει σε όλους. Είναι ένας ύμνος των λαών για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους και έχει διατηρηθεί ζωντανό από το 1973 μέσα από τις φωνές αντίστασης. Και σήμερα, στη Λέσβο, αυτό εδώ ανανεώνουμε το τραγούδι, το διαμορφώνουμε για μια ακόμη φορά από τις φωνές αυτών από εμάς που βρίσκονται εδώ σήμερα. Μέχρι η αξιοπρέπεια να γίνει συνήθεια.